Εμείς που ζούμε και εργαζόμαστε στη φυλή, και επειδή δεν είμαστε βλάκες, από αύριο το πρωί θα πάμε να πάρουμε 5 λασκοί, επειδή μέχρι το 2025 θα έχουμε τη δυνατότητα στα πλανή των κυτάρων να κάνουμε στα χιόνια πάνω να παίζουμε όπως είναι στην Φιλανδία. Ας έρθουν να δουν πώς είναι τα κύτταρα στη φυλή. Περιμέναμε πραγματικά από πέρσι 6 Μαρτίου τη δέσμευση της Περιφερειακής Αρχής και θα ήταν τελείως διαφορετική για μας η αντιμετώπιση αν πραγματικά είχε ξεκινήσει κάτι το διαφορετικό. Ούτε και σήμερα δεν αθρώνεται μία λέξη από την Περιφερειακή Αρχή, μια που έχει και την κύρια ευθύνη και στην περιφέρεια και στο σύνδεσμο, τι γίνεται μετά το 25. Εδώ βλέπουμε για να γίνει ένα έργο, για να γίνει μία συνεδρίαση, φάγαμε ένα χρόνο ακριβώς για να πηγαίνει μία συνεδρίαση και δεν μας λέει τι θα γίνει μετά το 2025. Άρα γνωστό το θέατρο. Όλα στη Φυλή, όλα στα Λιώσια, όλα στη Δυτική Αττική. Αυτό είναι το σχέδιο και υπάρχει σχέδιο. Οδηγούνται σε αδιέξοδο για να πάμε σε αυτό που λένε και μέσα και το ΠΕΣΔΑ και οτιδήποτε, σε μηδενικά υπολείμματα. Μηδενικά υπολείμματα, τι είπα να πει, καύση. Έτσι, πραγματικά, πού θα πάει τομέα του κεντρικού τομέα. Δεν θα πάει στο χώρο θετημένο από τη Βάσο Παπανδρέου το 2003 χώρο, θα πάει 8 μέτρα παραπέρα για τον κεντρικό τομέα Αθήνας. Άρα δηλαδή μια καινούργια χωματερή. Ας αφήσουμε αυτά λέω, που ήδη περνάνε με τη παρούσα μελέτη που έχουμε σήμερα. Άρα είναι σχεδιασμένα όλα να παραμείνουν εκεί και εκεί μέρα και στο Θριάσιο θεσμοθετείται και το θέμα της καύσης δίχως να δημονεύεται σε ποιο χώρο. Τα ωραία λόγια τα έχουμε χορτάσει και σήμερα από τον εισηγητή. Ζωτικός χρόνος, να κερδίσουμε ζωτικό χρόνο. Παιδιά, βοηθήστε ζωτικό χρόνο. Το έσχος της φυλής, το κλείνουν όλοι σε όλες τις πτώσεις. Φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση, αλλά με ποιους. Εκτός από το Δήμο Πετρούπολης που κάτι είπε. Τώρα τι είπε, εντάξει, είναι να το σχολιάσω. Και το Δήμο Αγίων Αναργύρων, κανείς από τους 66 Δήμους δεν έχει υποβάλει τις απόψεις του. Γιατί είπε και μια προηγούμενη επικεφαλής παράταξη ότι οι Δήμοι αντιδρούν κτλ. Δεν αντιδρούν. Έχουν βολευτεί. Γιατί εξυπηρετούν την ίδια πολιτική ακριβώς εξυπηρετούν. Εδώ ο ίδιος ο Δήμος που το έχει μέσα του, δεν είναι θέμα που είναι τα σπίτια, είναι 200 ή 200-300, έχετε στείλει από 31 Νοέμβρη έχετε στείλει την περιβαλλοντολογική μελέτη και στην Επιτροπή Ποιότητάς του και στην Δημοτική Κοινότητα Ανδιοσύνων και Φυλής και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άμα την είδατε να έχει περάσει ή να σας έχει στείλει ο ίδιος ο Δήμος της απόψης του. Ευχαριστούμε κύριε Χαμαλίδη. Άρα εμείς ξέρουμε με πού συνεχίζουμε. Αυτόν τον αγώνα που έχουμε ξεκινήσει, σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε και σίγουρα θα μας βρίσκεται πάντα αντιμέτωπους. Ωραία. Γιατί ξέρουμε εκ των προτέρων τι θα ψηφίσετε. Ευχαριστούμε.